Γεια σας, καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για προϊόντα skincare για το πρόσωπο. Συγκεκριμένα σήμερα για το πρόσωπο. Το αμέσως επόμενο βιντεάκι που θα γυρίσω τώρα θα είναι για το σώμα. Έχω μαζευτεί πολλά προϊόντα τα οποία έχω αγαπήσει και πραγματικά δεν είχα άλλο τρόπο να σας τα δείξω, γιατί τα αγαπημένα τα έχουμε σταματήσει, οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε ένα βιντεάκι, να κάνω ένα βιντεάκι που θα σας μιλήσω για τα αγαπημένα προϊόντα περιποίησης προσώπου και σε κάποιο άλλο βίντεο για του σώματος. Είναι η δεύτερη φορά που δοκιμάζω να γυρίσω αυτό το βίντεο, εχθές που το ξαναγύρισα. Είμαι πάρα πολύ υποτονική για κάποιο λόγο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω θέλω να σας πω ότι το μακιγιάζ μου έχει γίνει μόνο με δύο σκιές. Εχθές πήγα στο κατάστημα της Ingrid Σιλιφάδα και δοκίμασα τη νέα συλλογή που μου κάνει συνεργασία με την Jennifer Lopez και πήρα... Το δείξα πολύ γρήγορα. Αν σε ενδιαφέρει να κάνουμε ένα βίντεο με τα συγκεκριμένα προϊόντα, είναι αυτό που φοράω σήμερα, είναι οι σκιές, είναι μόνο δύο σκιές και έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, βοηθάει και η βλεφαρίδα βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με καθαριστικά. Και το πρώτο που θέλω να σας δείξω και είναι αυτό που μου έχει κάνει ίσως και τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα, είναι από την εταιρεία The Pioneers. Είναι μια εταιρεία η οποία εγώ γνώρισα από το Instagram, να σας πω την αλήθεια. Δεν την είχα ξανακούσει πουθενά αλλού. Για μένα είναι μια καινούργια λοιπόν εταιρεία, όπου έχουν προϊόντα για το πρόσωπο, για το σώμα, τα οποία είναι πιο φυσικά, πιο προσεγμένα και... Ήρθα σε επαφή μαζί μου για να μου στείλουν κάποια προϊόντα να τα δοκιμάσω. Απλά αυτό και δοκίμασα μέχρι στιγμής δύο. Οπότε θα σας μιλήσω για αυτά. Με το πρώτο λοιπόν θα ξεκινήσω είναι ένα καθαριστικό για το πρόσωπο. Το Deep Cleansing Face Wash. Είναι λοιπόν ένα καθαριστικό το οποίο καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα αλλά κάνει και scrub ταυτόχρονα. Έχει μέσα κόκκους πάρα πολύ λεπτούς. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας δώσω ένα tip για το συγκεκριμένο προϊόν. Απλά νομίζω ότι δεν το γράφει κάπου ή εγώ δεν το έχω δει. Ναι, δεν το γράφει. Όμως, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να το κουνήσετε καλά πριν το χρησιμοποιήσετε, γιατί οι κόκκοι του πάνε και μαζεύονται στην επιφάνεια. Την πρώτη φορά που το είχα δοκιμάσει, είπα έχει πολύ ελαφρύ σκράπ. Τη δεύτερη φορά, επειδή είχαν βγει πάρα πολύ κόκκι, λέω τι γίνεται, γιατί είναι τόσο έντονο. Οπότε, απλά αυτό να προσέξετε, να το κουνήσετε καλά και είναι όλα καλά. Μυρίζει σαν να έχετε ένα μωρό στην αγκαλιά σας έτσι και να το μυρίζετε. Έτσι ακριβώς μυρίζει. Κάνει πάρα πολύ καλό καθαρισμό. Κάνει μια πάρα πολύ καλή απολέπιση, χωρίς να είναι έντονη για όσες έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα και γενικά είναι ένα προϊόν το οποίο εμένα μου έκλειψε την καρδιά και αντίστοιχα και η μάσκα του, θα σας μιλήσω λίγο για μάσκες. Γενικά είναι μια εταιρεία που μου έκανε φοβερή εντύπωση και δεν είναι sponsor, μην υποπτευτείτε κάτι τέτοιο. Σας λέω την ειλικρινή μου άποψη, να ξέρετε ότι όλους αυτούς τους μήνες που δεν σας έχω κάνει αγαπημένα, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά προϊόντα. Και πραγματικά σήμερα είναι η αφρόκρεμα όσων έχω δοκιμάσει αυτά που θα σας δείξω. Συνεχίζω λοιπόν με καθαρισμό προσώπου και ένα σφουγγαράκι το οποίο είναι το Konjac. Όσοι δεν το γνωρίζετε, αυτά τα σφουγγαράκια κάνουν απολέπιση, βοηθάνε με τους πόρους και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σκέτα απλά με νερό. Εμένα μου αρέσει να το χρησιμοποιώ συνδυαστικά με κάποιο καθαριστικό. Όχι όμως όταν έχω ας πούμε μακιγιάζ και την ώρα που βγάζω το μακιγιάζ να χρησιμοποιώ και αυτό. Θέλω να το διατηρώ σε αυτή την κατάσταση και θέλω να το χρησιμοποιώ όταν η επιδερμίδα μου είναι ήδη καθαρή. Οπότε το χρησιμοποιώ για απολέπιση και για πόρους. Και ήμουν και εγώ λίγο έτσι επιφυλακτική να το πω με το συγκεκριμένο, γιατί λέω και είναι ένα σφουγγαράκι, τι μπορεί να κάνει. Επειδή έχω και ηλεκτρικό βουτσάκι, όχι το Clarisonic, τη Brown, ένα που σα έχω ξαναδείξει και στο Night Routine μου, από το οποίο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Οπότε λέω τι μπορεί να κάνει αυτό, παιδιά, κάνει θαύματα. Σα μιλάω ειλικρινά. Βοηθάει πάρα πολύ με τους πόρους και το βλέπετε αμέσως. Το βρίσκεται στο enatural.gr. Θα σας το έχω από κάτω το link για να πάτε να το δείτε πιο εύκολα. Και αφού βρίσκομαι στην απολέπιση, θα συνεχίσω με ένα προϊόν της Estée Lauder και είναι το Perfectly Clean. Είναι ένα προϊόν το οποίο κάνει απολέπιση. Το συγκεκριμένο είναι και για λιπαρές επιδερμίδες. Την κοπέλα που είχα ρωτήσει εκεί στο stand της Estée Lauder, όταν είχαμε κάνει το meetup συγκεκριμένα, εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δική μου επιδερμίδα, η οποία δεν είναι λιπαρή, έχω κανονική επιδερμίδα. Και μου είχε πει: δεν έχει κανένα πρόβλημα, το φοράνε όλες οι επιδερμίδες, αλλά είναι και για λιπαρές. Και πραγματικά, όντως.
ήταν ειλικρινής μαζί μου και δεν μου δημιούργησε καμία ξηρότητα ή κάποιο τράβηγμα στο πρόσωπο. Οπότε αυτό το χρησιμοποιώ τις μέρες που δεν θέλω να κάνω αυτά τα δύο βήματα και θέλω αποκλειστικά ένα scrub μόνο. Είναι αυτό, έχει πολύ λεπτούς κόκκους, αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τι να σας πω, μυρίζει πολύ ωραία. Η Estée γενικά είναι εγγύηση, οπότε δεν θα σταθώ πάρα πολύ στη συγκεκριμένη εταιρεία. Θα σας μιλήσω όμως για ένα ακόμα προϊόν που έχω από την Estée Lauder, που είναι το Take It Away. Είναι ένα ντεμακιγιάζ ματιών, το οποίο είναι διφασικό με λαδάκι. Και κλασικά σε ένα δίσκο ντεμακιγιάζ βάζω μία ποσότητα, αρκετή ποσότητα θα έλεγα, και ακουμπάω στο μακιγιάζ των ματιών μου, το αφήνω και με κινήσεις πολύ προσεκτικές αφαιρώ το μακιγιάζ. Είναι ένα προϊόν το οποίο δουλεύει 100%, πάρα πολλά αντίστοιχα τέτοια νεράκια, λαδάκια έχω δοκιμάσει και πρέπει να επιμείνω στην περιοχή, πρέπει να τρίψω, είναι κάτι που δεν θέλω με τίποτα να κάνω, γιατί θεωρώ, όχι θεωρώ, είναι βασικά αυτό που λέω, είναι γεγονός ότι δημιουργούμε ρητίδες εάν πιέζουμε συνεχώς την περιοχή των ματιών. Και επειδή βάβομαι κάθε μέρα και όσο να είναι ψηλό, ας πούμε, εντάξει δεν τρίβω, αλλά επιβαρύνεται η περιοχή εδώ που βάζω το κονσίλερ, πατάω, βάφω, υπάρχει γενικά μία έτσι ταλαιπωρία στα μάτια, δεν θέλω και το μακιγιάζ μου να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι λοιπόν για μένα ένα προϊόν το οποίο βγάζει τα πάντα χωρίς να πιέζει τις βλεφαρίδες σας. Ξέρω και θα μου πείτε και το ξέρω, δεν είναι η πιο οικονομική εταιρεία που θα βρείτε εκεί έξω. Εννοείται, υπάρχουν πάρα πολλά λαδάκια για την περιοχή των ματιών για να ξεβγάζετε τη μάσκαρα και το make-up. Για μένα όμως είναι από τα καλύτερα, ίσως και το καλύτερο που έχω δοκιμάσει ποτέ. Φυσικά όμως υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις. Περνάω τώρα σε μάσκες και έχω δύο μάσκες που μου έχουν κλέψει την καρδιά πραγματικά. Λοιπόν, η μία είναι από την εταιρεία Dallon, δεν ξέρω πώς φέρετε, συγγνώμη. Είναι με ενεργό άνθρακα, είναι για όλους τους τύπους της επιδερμίδας. Συγκεκριμένα είναι και για το πρόσωπο και για το σώμα. Για το σώμα είναι έτσι τις περιοχές που έχετε έτσι παραπάνω κιλά, θέλετε έτσι... είναι μια σύσφυξη, ας πούμε, ας το πω έτσι. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει για το σώμα μου. Θα είμαι ειλικρινής, μόνο για το πρόσωπο. Είναι μαύρη μάσκα, κατάμαυρη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η μάσκα είναι κατάμαυρη, όπως τη βλέπετε ακριβώς. Και κάνει αποτοξίνωση στην επιδερμίδα, βοηθάει και αυτή με τους σπόρους. Γενικά τα προϊόντα που σας δείχνω σήμερα έχουν να κάνουν με τους σπόρους, γιατί εμένα αυτό είναι το πρόβλημα στο πρόσωπό μου. Δεν έχω πρόβλημα με ακμή, με σπράγια κτλ. Οπότε οι πόροι είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πολύ. Βοηθάει λοιπόν με τον καθαρισμό των πόρων, κάνει πάρα πολύ βαθιά αποτοξίνωση. Δεν το περίμενα γιατί είναι μια οικονομική εταιρεία και λες, okay, τι να κάνει με τους πόρους. Γιατί ξέρετε, όσοι ασχολείστε με τους πόρους και γενικά με το δέρμα, ότι οι πόροι δεν καθαρίζουν εύκολα. Θέλουν καθαρισμό βαθύ. Οπότε αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και σε συνδυασμό φυσικά με όλα τα υπόλοιπα που σας δείχνω, γίνεται ακόμα καλύτερη δουλειά. Περνάω λοιπόν και στη μάσκα την επόμενη, η οποία είναι και αυτή από την εταιρεία The Pioneers. Κοιτάξτε πόσο ωραία συσκευασία. Έχω και ένα σύστημα το οποίο είναι ένα kit που σου έχει μέσα, ας πούμε, σε βαζάκι αλουρονικό οξύ. Έχει διάφορα τα οποία, συστατικά τα οποία είναι για να φτιάξεις την κρέμα μόνο σου. Το έχω αυτό το kit, απλά δεν έχω βρει ακόμα το χρόνο να το κάνω. Θα το κάνω και θα σας μιλήσω και γι' αυτό. Είναι λοιπόν συγκεκριμένη κρέμα για μάσκα, συγγνώμη, για αναδόμηση. Είναι για όλους τους τύπους του δέρματος και είναι με κεχριμπαρέλαιο. Και το συγκεκριμένο είναι με κεχριμπαρέλαιο. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει προϊόν με κεχριμπαρέλαιο και μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλό. Έρχεται λοιπόν σε αυτή την πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Γενικά τα προϊόντα που έρχονται σε γυάλινη συσκευασία τα λατρεύω, μου κάνουν αμέσως κάτι πιο καλό. Οπότε μυρίζει άργυλο και κεχριμπαρέλαιο. Ναι. Κάνει και αυτή έναν πάρα πολύ καλό και βαθύ καθαρισμό στην επιδερμίδα και ενυδατώνει παράλληλα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όσες φορές έχω δοκιμάσει μάσκα με άργυλο, η αλήθεια είναι ότι τραβάει μετά το δέρμα μου αρκετά και θέλει αρκετή ενυδάτωση. Με αυτό δεν είδα κάποιο ιδιαίτερο τράβηγμα, θα έλεγα, παρόλο που είναι άργυλος. Είναι έτσι πιο λεπτή, να το πω, σαν μάσκα. Μου άρεσε και αυτή πάρα πολύ. Και περνάω τώρα στα προϊόντα τα οποία βάζω στο πρόσωπό μου. Θα ξεκινήσω με το σέρουμ, το οποίο μου άλλαξε το πρόσωπο επίσης. Το συγκεκριμένο είναι από την εταιρεία Kiehl's και περιέχει 12,5% βιταμίνη C. Αν
έχετε λίγο ιδέα από συστατικά, θα καταλάβετε αμέσως ότι είναι ένα τεράστιο ποσοστό για να βρίσκεται μέσα σε κάποιο προϊόν και δύσκολο γενικά να το πετύχουν. Οπότε αυτό εδώ βρίσκεται εδώ μέσα, το συστατικό, και κάνει λάμψη και βοηθάει για τις πρώτες γραμμές. Να σας πω ότι πριν ξεκινήσω να το χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν, δεν ήθελα. Βασικά ήθελα και δεν ήθελα. Δεν ήθελα γιατί με είχε πειράξει ένα άλλο προϊόν το οποίο είχε vitamin C και λέω τώρα τι θα κάνω, θα ξαναβγάλω σπυράκια. Όχι, σπυράκια, όχι ακμή, σαν αλλεργία. Και το δοκίμασα και λέω, άντε θα το δω και αν με πειράξει θα το σταματήσω. Παιδιά, ευτυχώς δεν με πείραξε καθόλου, παρόλο που έχει τόσο υψηλή ποσότητα σε βιταμίνη C. Έχει και υαλουρονικό οξύ και μπορώ να πω ότι από την επόμενη μέρα κιόλας είδα την επιδερμίδα μου πολύ πιο λαμπερή και πιο λίασαν όντως οι πολύ πολύ λεπτές γραμμούλες να έφυγαν. Θέλω να ξέρετε ότι δεν κάνουν θαύματα οι κρέμες. Οι κρέμες είναι για όσο τις χρησιμοποιείτε και τα σέρουμ και όλα αυτά. Δεν σημαίνει βάζω μια κρέμα, α, ξαναέγινα 15 χρονών και τέλος. Μακάρι να ήταν έτσι, δεν είναι έτσι. Όλα είναι για όσο τα χρησιμοποιείτε. Κοντεύω, εντάξει, ξέρω, βασικά δεν μπορώ να δω πού βρίσκεται. Κάπου εδώ πρέπει να βρίσκεται γιατί το έχω αρκετό καιρό. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα μαγικό για μένα σέρουμ το οποίο βοήθησε πάρα πολύ την επιδερμίδα μου. Και τώρα έχω άλλα 3 προϊόντα. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό. Είναι ένα toner το οποίο είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Δίνει έτσι οξυγόνο στην επιδερμίδα και στο πρόσωπο. Κάνει για τους πόρους συγκεκριμένα πάρα πολύ καλή δουλειά. Μυρίζει έτσι βότανα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λοιπόν από την εταιρεία Biotherm και είναι το Skin Oxygen και σε συνδυασμό με την λοσιόν χρησιμοποιώ και την κρέμα πλέον και πρωί και βράδυ που είναι το Cooling Gel, είναι ένα gel ουσιαστικά το οποίο μυρίζει επίσης κάτι πάρα πολύ έτσι βότανα και κάτι ωραίο. Λοιπόν, και είναι σε μορφή gel, πάρα πολύ ελαφριά, την προτιμώ γιατί τώρα που έχει αρχίσει και ζεσταίνει ο καιρός δεν θέλω βαριά προϊόντα για το πρόσωπό μου, οπότε αυτή είναι η ρουτίνα που ακολουθώ και το πρωί και το βράδυ πλέον. Και τέλος θα κλείσω με ένα lip balm, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, όμως πριν πάω για ύπνο πάντα βάζω ένα lip balm. Έχω από διάφορες εταιρείες, έχω από Pivita, έχω από Kiehl's, συγκεκριμένα ένα καινούργιο έτσι που δοκίμασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά δοκίμασα όλα τα καινούργια lip balm τους, αλλά αυτό είναι που ξεχώρισα εγώ, το οποίο είναι με αλόι και έρχεται έτσι, είναι πολύ απλό. Η μπάλ μυρίζει αλόι και το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ πριν πάω για ύπνο. Φυσικά όχι όταν είναι σκασμένα τα χείλη, όταν είναι σε μια πιο απλή κατάσταση και θέλω μια απλή ενυδάτωση. Αυτά λοιπόν ήταν τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ εγώ για το πρόσωπό μου, τα οποία έχω ξεχωρίσει κιόλας από όλα όσα δοκιμάζω. Ελπίζω να σας άρεσαν. Γράψτε μου από κάτω αν έχετε δοκιμάσει κάτι αντίστοιχο ή αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποιο από αυτά. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο το οποίο θα το γυρίσω αμέσως τώρα με τα προϊόντα σώματος. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram όπου υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Αν δεν με ακολουθείτε πραγματικά χάνετε, εκεί γίνονται όλοι οι διαγωνισμοί. Έχω σταματήσει να σας πω την αλήθεια να κάνω λίγο εδώ στο YouTube διαγωνισμούς γιατί δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σας βρω. Όσες φορές έχω κάνει διαγωνισμό εδώ στο YouTube δεν βρίσκω τη νικήτρια. Πραγματικά παλεύω για να σας βρω και επειδή δεν έχω το χρόνο να σας ψάχνω και πρέπει κανονικά όσες λαμβάνετε μέρος να έχετε λογικά εσείς στο μυαλό σας αν έχετε κερδίσει ή όχι. Πλέον προτιμώ να κάνω περισσότερους διαγωνισμούς εκεί. Δεν σημαίνει πως δεν θα ξανακάνω εδώ, ίσως να κάνω ένα μεγαλύτερο, απλώς εκεί δίνω συνεχώς προϊόντα και με βοηθάνε και οι εταιρείες περισσότερο γιατί τους ενδιαφέρει και αυτούς η κίνηση περισσότερο στο Instagram. Οπότε, αν δεν με ακολουθείτε, ακολουθήστε με. Αν δεν έχετε Instagram, δημιουργήστε, όχι μόνο για να πάρετε φυσικά μέρος διαγωνισμούς, αλλά για να βλέπετε και περισσότερα νέα από μένα, μιας και εκεί ανεβάζω συνεχώς κάθε μέρα καινούργια πράγματα. Και κάνω και unboxing και διάφορα τέτοια. Οπότε εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με skincare για το σώμα. Φιλάκια! Bye!